Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ένας καθηγητής ο οποίος έχει ασχοληθεί εξόχως και με την ιστορία και έχει γράψει βιβλία και για την ελληνική ιστορία και όχι μόνο, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο κύριος Νίκος Μαρατζίδης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε καθηγητά και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που έχουμε σήμερα. Γεια σας κύριε Τάκη, τι κάνετε? Μια χαρά. Λοιπόν, σας είχα πει ότι θα μπω σαν γρανάπαυση, αλλά πρέπει να σας πω ότι με πείσατε να κάνουμε αυτή την κουβέντα και βλέποντας το τελευταίο μήνυμα του ακροατή σας, νομίζω ότι ίσως να είναι λίγο χρήση. Ωραία. Τώρα, ο λόγος που σας καλέσαμε είναι διπλός. Πρώτον, να κάνουμε ένα σχόλιο για όλα αυτά που ακούμε τις τελευταίες μέρες περί Ρώσων, Αμερικανών, πρακτόρων κλπ. Αλλά ο κύριος λόγος για τον οποίο σας κάλεσα είναι η απόφασή σας να βάλετε την υπογραφή σας σε αυτό το κείμενο των προσωπικότητων που τάσσονται υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ακούσατε το μήνυμα του ακροατή. Υπάρχουν και άλλα δημοσιεύματα σήμερα που μιλάνε για υπογραφές προδοτών κλπ. Και βεβαίως το γεγονός ότι υπήρξαν τρία άτομα που μπήκε η υπογραφή τους χωρίς αυτοί να έχουν υπογράψει, η κυρία Βενετσάνου, ο κύριος Κουζουράκης και η κυρία Αλκαίου, υπήρξε μια ολόκληρη συζήτηση περί ψεύτικων υπογραφών κλπ. Φαντάζομαι ότι εσείς βάλετε συνειδητά την υπογραφή σας, δεν σας την υπέκλεψε κανείς. Συνειδητότατα, μου εστάλει το κύμενο, το διάβασα. Συμφωνώ με το κείμενο, δεν κοιτάζω ποτέ ποιος συμφωνεί μαζί μου πάνω σε θέματα απόψεων ή και αρχών και είναι λάθος να το κάνουμε αυτό και στην Ελλάδα κάνουμε πολύ αυτό. Πριν να εκφέρουμε την άποψή μας, συχνά κοιτάζουμε ποιοι άλλοι έχουν την ίδια άποψη. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι ότι κάνουμε πολύ πολιτική και καθόλου ουσία. Συνήθως δηλαδή έχει λίγη ουσία η στάση μας και αναφέρομαι κυρίως στο δημόσιο βίο και στο πολιτικό σύστημα. Αλλά αυτό αφορά και τους πολίτες, δεν είναι. Προφανώς. Τώρα, με όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει γύρω από τη συγκεκριμένη συμφωνία και το οποίο έχει φορτιστεί ακόμα περισσότερο με αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, θα έλεγε κανείς ότι χρειάζεται τόλμη, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών και με λίγο χιούμορ, να βάλει την υπογραφή του σε ένα τέτοιο κείμενο και μάλιστα να είναι και από τη Μακεδονία και να είναι και καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας. Τι ήταν αυτό που σας όθησε πέρα από την δική σας προσωπική συμφωνία με τη συγκεκριμένη συμφωνία να δημοσιοποιήσετε και δι' αυτού του τρόπου και με έμφαση την θετική σας στάση? Κοιτάξτε, θα σας πω ευθέως την άποψή μου. Εδώ και πολλά χρόνια από τη θέση μου ως καθηγητής ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της χώρας έχω θεωρήσει ότι ο ρόλος μου είναι διπλός. Από τη μια είναι να κάνω τη δουλειά μου ως καθηγητής και ερευνητής και να διδάσκω στα παιδιά το αντικείμενό μου, το επιστημονικό και να ερευνώ πάνω σε αυτό. Αλλά αν θέλετε, επηρεασμένος πάρα πολύ, γιατί μεγάλωσα, πέρασα πάρα πολλά χρόνια της ζωής μου στη Γαλλία, κουβαλάω μια κληρονομιά, αισθάνομαι ότι κουβαλάω μια κληρονομιά που έρχεται από τα χρόνια του διαφωτισμού, που λέει ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε τέτοιες θέσεις πρέπει, οφείλουν να λένε την άποψή τους δημόσια ευθαρσώς και να επεξηγούν όσο γίνεται περισσότερο σύνθετες πραγματικότητες. Δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάντα δίκιο, προφανώς. Δεν σημαίνει ότι ό,τι λένε είναι θέσβατο, φυσικά. Και δεν σημαίνει ότι επειδή το είπαν αυτοί έχει κάποια βαρύτητα περισσότερο από την άποψη του οποιοδήποτε πολίτη. Όμως έχει μία σημασία οι άνθρωποι που από τη θέση τους, που πληρώνονται αν μπορώ να το πω, να ασχολούνται ειδικά με τα ζητήματα, νομίζω έχει μία σημασία να απευθύνονται στο κοινό και να προσπαθούν να επεξηγήσουν τα πράγματα. Θα σας πω μια μικρή ιστορία ενός λεπτού. Το 2011 όταν έβραζε ο τόπος κύριε Τάκη από αντιμνημονιασμό που τώρα τελευταία έχει εξαφανιστεί πραγματικά στα έγκατα της γης και έχω μπερδευτεί κι εγώ πού πήγαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρε παιδί μου και δεν αναφέρομαι μόνο για αριστερό αντιμνημονιασμό του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρομαι και δεξιό αντιμνημονιασμό όλων των ειδών. Το 2011 λοιπόν μαζί με 10 άλλους εξαιρετικούς συναδέλφους, εξαιρετικότατους ανθρώπους και γενναίους υπογράψαμε ένα κείμενο το οποίο υποστηρίζαμε τότε ότι το μνημόνιο
δεν είχαμε άλλη λύση σαν χώρα από το μνημόνιο, γιατί η χώρα είχε χρεοκοπήσει. Είχε γίνει κόλλας. Τότε λοιπόν δημόσια... Τότε σας έβριζαν οι αντιμνημονιακοί. Οι αντιμνημονιακοί όλων των παρατάξεων. Ναι. Είμαστε στο 11 τον Μάιο, τον Ιούνιο. Μάλιστα. Έχουμε την πλατεία των αγανακτισμένων, για να σας δώσω το κλίμα. Πολλοί θα το θυμούνται. Αυτό δεν είναι τόσο παλιά. Λοιπόν, σε μια δημόσια τοποθέτηση μου είπα το εξής τότε. Είπα ότι έχουμε έναν βαριά χρόνιο ασθενή. Αυτόν τον χρόνιο ασθενή προσπαθούν οι γιατροί να τον κάνουν καλά, του δίνουν διάφορα φάρμακα, μερικά αποτυχάνουν εντελώς, μερικά έχουν κάποια αποτελέσματα, αλλά όχι ικανοποιητικά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι γιατροί και προσπαθούν. Και υπάρχει απ' έξω, υπάρχουν μερικοί θαρλατάνοι απ' έξω που περιφέρονται, οι οποίοι λένε, φωνάζουν στους συγγενείς του ασθενή, διώξτε αυτούς τους γιατρούς και φέρτε εμένα, και εγώ σε μία νύχτα θα κάνω τον ασθενή σας να σηκωθεί και να περπατάει και να τρέχει. Και βέβαια οι ασθενείς, αν ακούσουν τον τσαρλατάνο, αυτό που θα συμβεί είναι θα διώξουν τους γιατρούς από έναν τον τσαρλατάνο και όλοι ξέρουμε ότι ο ασθενής θα πεθάνει. Αυτό είχα πει το 11. Mm-hmm. Αυτό είχα πει το 11. Η αυτή η ιστορία έχει την εξής χρήση σε ό,τι μας αφορά. Έχουμε ένα θέμα πολύπλοκο. Ένα θέμα που πρέπει να λυθεί. Ένα θέμα που πρέπει να λυθεί, γιατί όπως καταλαβαίνουμε από τη ρωσική εμπλοκή, κύριε Τάκη, δεν είναι ένα απλώς θέμα, ας το πω λίγο, επαρχιώτικο διεθνών σχέσεων, δηλαδή δύο χώρες της περιφέρειας τσακώνονται για ένα όνομα. Αυτό που παλιά θεωρούσαν οι Ευρωπαίοι συχνά, και όταν ταξιδεύαμε στο εξωτερικό και συναντούσαμε ξένους φίλους μας, μας κορόιδευαν λίγο πολύ για αυτό το θέμα, μας κορόιδευαν ενώ τους Σκοπιανούς και εμάς, ναι, περίπου ως γραφικούς Βαλκάνους. Τώρα όλοι καταλαβαίνουμε ότι το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό προς τη διεθνή εμπλοκή και διάσταση. Εμπλέκει διεθνείς οργανισμούς σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και κυρίως αφορά τη σταθερότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Άρα αυτό είναι ένα πολύπλοκο θέμα που πρέπει να έχουμε την υφαλιότητα να κάνουμε μερικά πάντως, βήματα μπρος. Συγγνώμη για τη διακοπή. Να αποδεχτούμε και συμβιβασμούς. Νομίζω ότι αυτή η διεθνής διάσταση του θέματος με την εμπλοκή μεγάλων δυνάμεων, αν και το προηγούμενο διάστημα υπήρχε ως σκέψη, ως φιλολογία ή ως σενάριο, νομίζω τις δύο τελευταίες εβδομάδες έχει απτές αποδείξεις και αποτελέσματα λόγω και των επισήμων ανακοινώσεων είτε της μίας είτε της άλλης πλευράς. Είναι αλήθεια ότι πάρα πολύ σπάνια στην ιστορία ενός θετήματος φτάνουν τα πράγματα σε τόσο, ας το ονομάσω, σε τόσο εύθραυστο σημείο ή αν θέλετε τεντωμένο σκηνή με απελάσεις διπλωματών. Mm-hmm. Αυτά δείχνουν τη σοβαρότητα του πράγματος και έχουν και μια δραματική χρειά. Όμως αν κοίταζε κανείς την αστρογραφία, το ζήτημα εντοπιζόταν από πάρα πολλούς αναλυτές και σχολιαστές, απλώς επειδή στην Ελλάδα βλέπετε όπως ο ακροατής σας συνηθίζουμε να κάνουμε πολιτική με βάση το άσπρο και το μαύρο, τον καλό τον κακό και τον προδότη και τον πατριώτη. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι αυτού του είδους οι πολυπλοκότητες μας διαφεύγουν. Σε ό,τι λοιπόν μας αφορά σήμερα έχουμε απόλυτη ανάγκη να προχωρήσει αυτή η συμφωνία, να κλείσει, γιατί βλέπουμε την συνθετότητα, την πολυπλοκότητα. Mm-hmm. Και κυρίως την επικινδυνότητα αυτού του παιχνιδιού όσο μένει ανοιχτό. Πρέπει λοιπόν να κλείσει. Και για να κλείσει πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα βήματα. Το τελευταίο βήμα θα αφορά, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, την ελληνική πολιτική ζωή. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να επικρατήσουν δύο πράγματα. Το ένα, πρέπει να επικρατήσει μία πατριωτική σκέψη, και πατριωτική σκέψη σημαίνει πρωτίστως προωθώ το καλό της χώρας χωρίς να σκέφτομαι μόνο το κομματικό μου συμφέρον. Ερώτημα σε αυτό. Επειδή είπατε για πατριωτική σκέψη και επειδή τάσσεστε υπέρ της συμφωνίας, λένε οι οπαδοί της άλλης πλευράς, όσοι αντιτίθεται στη συμφωνία, ότι με αυτή τη συμφωνία δίνουμε γλώσσα και ηθαγένεια. Και πόσο πατριωτικό είναι αυτό? Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση έχει γίνει. Για την ηθαγένεια θα παραπέμψω σε ένα εκτενές άρθρο του καθηγητή Παπούκη που τα εξήγησε όλα αυτά πολύ. Mm-hmm. Αναλυτικά, τη διάκριση ανάμεσα στην εθνότητα και στην ηθαγένεια. Τη συζήτηση περί της γλώσσας την έχουμε κάνει. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να κρατήσουμε την ουσία των πραγμάτων. Και ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι ότι έχουμε μια
διεθνή διαφωνία, ας την ονομάσουμε έτσι. Αυτή η διαφωνία πρέπει να καταλήξει σε έναν συμβιβασμό. Ο συμβιβασμός, εκτός αν προκύπτει από ένοπλη σύραξη, που δεν θέλουμε ποτέ να προκύπτουν τέτοιοι συμβιβασμοί, πουθενά στον κόσμο εννοώ, λοιπόν, θα δίνεις και θα παίρνεις. Πουθενά στον κόσμο δεν μπορεί να τα πάρει όλα κάποιος. Εμείς λοιπόν επί 27 χρόνια είχαμε βάλει θέμα έργα όμνες στην ονομασία. Αυτό ήταν το θέμα μας. Μην τρελαθούμε. Βέβαια και αυτό επίσης πολλοί το αμφισβητούν, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν και οι οπαδοί της άποψης καθόλου η λέξη Μακεδονία στην ονομασία. Ναι, προφανώς μπορεί να υπάρχουν και άλλοι οπαδοί της άποψης που να λένε ότι να εισβάλλουν, ή ξέρω ότι οι οπαδοί υπάρχουν. Μιλάμε για τους ανθρώπους που κινούνται εντός των ορίων, ας το ονομάσω, της κοινής λογικής και εν πάση περιπτώσει για το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή το καθιερωμένο πολιτικό σύστημα, η κεντροδεξιά, η κεντροαριστερά, η αριστερά, η επίσημη στην Ελλάδα, οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις, οι περισσότερες της χώρας μας, συμφωνήσανε σε αυτήν τη σύνθεση ονομασία έργα όμνες. Μάλιστα, για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, το έργα όμνες προέκυψε. Εγώ σε αυτή τη χώρα ζούσα το 92, δεν άκουσα ποτέ τον τότε πρωθυπουργό ή τους υπόλοιπους να μιλάνε περί έργα όμνες. Αλλά το αφήνω αυτό, γιατί μπορεί να κάνω λάθος και δεν έχει και σημασία. Σημασία έχει ότι από το 8 και μετά συμφωνήσαμε σε αυτό που λέμε σύνθετη έργα όμνες. Λοιπόν, εδώ έχουμε σύνθετη έργα όμνες. Προκύψανε μετά κι άλλα ζητήματα. Η γλώσσα, η εθνότητα, η ηθαγένεια, και ανοίγει μια κουβέντα. Κοιτάξτε, ο λαός λέει, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει πέντε μέρες στο σκηνή. Είναι προφανές ότι αν κανείς ψάχνει να πει όχι σε αυτή τη συμφωνία, μπορεί να βρει οτιδήποτε. Σε κάθε συμφωνία μπορεί να βρει οτιδήποτε. Μην κοροϊδευόμαστε. Ναι. Η γνώμη μου είναι, αν, να το πω πολύ απλά, τα ωφέλη είναι περισσότερα από τα μειονεκτήματα. Κατά τη γνώμη μου και με σαφήνεια υποστηρίζω από την αρχή ότι είναι. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι επειδή το έχω βγάλει από το μυαλό μου εγώ, αλλά επειδή έχω ακούσει ανθρώπους, διπλωμάτες, ειδικούς, όλο αυτό το διάστημα, σε συναντήσεις, σε σεμινάρια, σε εκδηλώσεις, σε άρθρα, να υποστηρίζουν αυτό το πνεύμα, και μέσα σε αυτό αποφασίσατε λέω, να... αυτή είναι μια καλή συμφωνία. Και εξού προσθέτω και βάλατε την υπογραφή. Μια διάσταση που την έχω τονίσει και εγώ, αν επιτρέπετε να αναφερθώ σε δικά μου κείμενα, εδώ και καιρό. Και είναι αυτή η διάσταση που βλέπουμε τώρα και που οι Έλληνες πολίτες και απέναντι οι πολίτες της Πουγουδουμού, λίγο ίσως σοκαρισμένοι περισσότεροι, βλέπουν. Δηλαδή την εμπλοκή ενός παράγοντα αρκετά επιθετικού και κυρίως, αν θέλετε, κυρίως αρκετά άκομψου, έτσι, εννοώ της ρωσικής πολιτικής. Γιατί αυτά περισσότερα από όλα τα άλλα. Αυτό, κύριε Μαρατζίδη, αυτό έχει, θεωρείτε ότι έχει γίνει κατανοητό ή λόγω της φόρτισης που υπάρχει και του συναισθηματισμού σε εσωτερικό επίπεδο? Γιατί βλέπω, ας πούμε, υπάρχει πρωτοσέλιδο σήμερα εφημερίδας που λέει ότι ο Πούτιν θα μπλοκάρει τη συμφωνία στον ΟΗΕ γιατί θέλει να αποτρέψει το ξεπούλημα της Μακεδονίας, και την ίδια ώρα ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία. Θέλω να πω, σε όλη αυτή τη φόρτιση, το συναισθηματισμό, την δίκαιη αγανάκτηση για πολλούς, την άρνηση για κάποιους άλλους, υπάρχουν πράγματα που έρχονται, φεύγουν, μπλέκονται, ξεμπλέκονται, και ίσως η τελική εικόνα να μην είναι καθαρή, και γι' αυτό έχουμε και όλη αυτή την ιστορία, από τη μία οι πατριώτες, από την άλλη οι προδότες, στη λογική ότι δικαιούσε να είσαι μόνο υπέρ ή μόνο κατά ενός πράγματος. Κύριε Τάκη, εν μέρη οι Έλληνες πολίτες, όπως και οι πολίτες της γειτονικής χώρας, μπορεί να είναι σοκαρισμένοι και δύσκολα, αν δεν τα είχαν ξανακούσει ποτέ όλα αυτά περί της εμπλοκής του ρωσικού παράγοντα στην υπόθεση αυτή, δύσκολα να μπορούν να κατανοήσουν το βάθος και την έκταση. Αυτό που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μας στην Ελλάδα. Εμείς μπορούμε να αναπτύξουμε μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή θάλασσα. Σε καμιά άλλη θάλασσα δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε. Θέλουμε λοιπόν τα Βαλκάνια να είναι μια θάλασσα ειρήνης και σταθερότητας προφανώς, αλλά ταυτόχρονα και μια δυτική ευρωπαϊκή θάλασσα. Σε αυτήν τη θάλασσα μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Να σας δώσω ένα νούμερο, επειδή το άκουσα. Η Θεσσαλονίκη κερδίζει από την Πουγουδουμού, από τα Σκόπια, σε αιτήσια βάση 200 εκατομμύρια ευρώ.
Σπορ κερδίζει η Θεσσαλονίκη. Υπολογίζουν οι ειδικοί ότι εφόσον εξομαλυνθούν οι σχέσεις, τα 200 εκατομμύρια θα γίνουν 800 προς ένα δις. Δηλαδή 5 φορές πάνω. Σε μια πόλη με ποσοστό ανεργίας 25%, σε μια πόλη που βλέπει τα παιδιά της να φεύγουν με αεροπλάνα ή με τρένα στο εξωτερικό, εμείς διώχνουμε με πολλές φορές αφελά μας τα παιδιά μας και διώχνουμε τους ανθρώπους μας έξω, επειδή δεν είμαστε αρκετά έξυπνοι να ασκήσουμε πολιτική με σύγχρονο τρόπο. Δύο τελευταίες ερωτήσεις ήθελα. Η πρώτη έχει να κάνει. Μέχρι τώρα είχαμε κατηγορίες από τη μία πλευρά για αυτούς που συμμετέχουν στα συλλαλητήρια ότι είναι υπερπατριώτες, ακροδεξοί, χρυσαυγίτες ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα έχουμε κατηγορία από την άλλη πλευρά για αυτούς που τάσσονται υπέρ της συμφωνίας ότι είναι προδότες κλπ. Θέλω να πω, αυτή η αποδοχή του να μπορούμε σε αυτή τη χώρα να επιτρέπουμε να έχουν λόγο και οι μεν και οι δε και να τελικά να καταλήγει ο καθένας με βάση τα πιστεύω του. Γιατί είναι τόσο δύσκολο πια να υπάρξει? Γιατί έχουμε λίγο ανεπτυγμένη την κουλτούρα ενός διαλόγου και ανεκτικότητας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά τον τρόπο που μαθαίνουμε να συζητάμε από το σχολείο και την οικογένεια. Και βέβαια έχουμε ένα πάρα πολύ κακό παράδειγμα, τον τρόπο με τον οποίο το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό προσωπικό επιχειρηματολογεί. Το ακούω συχνά και έχετε δίκιο, για να πάω στο ψητό στο εξής, και έχουν δίκιο αυτοί οι άνθρωποι. Την περίοδο του αντιμνημονιακού αγώνα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ έσυραν τα πάντα στους αντιπάλους. Οι Γερμανοτσολιάδες προσκυνημένοι, στα τέσσερα, Τσολάκογλου και όλα αυτά. Έτσι, έτσι. Και όχι μόνο τους έσυρναν, αλλά μερικές φορές κάνανε και έργα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ήταν πιο επιθετικοί. Και αντισυγκεντρώσεις και μπουγελώματα και γιαουρτώματα. Είναι προφανές, λοιπόν. Είναι προφανές και το καταλαβαίνω απολύτως. Και ξέρετε, κύριε Τάκη, το καταλαβαίνω, αν θέλετε, εγώ περισσότερο από πάρα πολλούς, γιατί το έχω ζήσει στο πετσί μου, στο σώμα μου. Και το έχετε υποστεί, λοιπόν, διότι σας κατηγορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια για αυτά που λέγατε. Το έχω υποστεί και διανοητικά και σωματικά. Και έχω τέσσερα σπασμένα πλευρά από αυτή την ιστορία. Άρα κανένας δεν μπορεί να μου πουλήσει, αν το θέλετε, σε προσωπικό επίπεδο, την αντισύριζα ρητορική, ας το πούμε έτσι. Την ξέρω. Ξέρω την τραγωδία, τα σφάλματα, τα λάθη της περίοδου 2010-2015. Και μάλιστα είχατε επικριθεί και για το βιβλίο που είχατε γράψει και αφορούσε τον εμφύλιο. Απόλυτα. Επίσης, με σφοδρότητα. Αυτό, λοιπόν, δηλαδή το γεγονός ότι η χώρα τα τελευταία 7-8 χρόνια ή έναν πολλωμένο εφιάλτη, θα το έλεγα, όχι με ευθύνη τη σημερινή αντιπολίτευση, αν αυτή είναι η διατύπωση που κάποιοι θέλουν να ακούσουμε. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι το πρόσχημα, δεν μπορεί να είναι η αφορμή για να είμαστε διαρκώς στο 10, το 11 και το 12 ή το 15. Mm-hmm. Πρέπει να πάμε βήματα μπρος, και βήματα μπρος σημαίνει συνένεση σε θέματα που συμφωνούμε. Κανένας δεν υποχρεώνει κάποιον να διαφωνεί. Είναι προφανές. Εδώ όμως ξέρουμε πολύ καλά, μην κοροϊδευόμαστε, κύριε Τάκη. Ξέρουμε ότι το καθιερωμένο πολιτικό σύστημα, τα κύρια κόμματα στην Ελλάδα που κυβέρνησαν τα τελευταία 20 χρόνια, 25, συμφωνούν πάνω σε αυτή την ατζέντα της σύνθετης ονομασία. Δεν είναι, πώς να το πω, της γραμμής. Το όνομά μας είναι η ψυχή μας, η Μακεδονία μας και άλλα τέτοια. Δεν είναι σε αυτή τη γραμμή. Έτσι, άρα έχει σημασία, αν θέλουμε, να μην βλέπουμε ανθρώπους να δένονται στον δρόμο όπως ο δήμαρχος μας στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγο διάστημα. Αν θέλουμε να γίνουμε επιτέλους μια σοβαρή δυτική χώρα, έχει σημασία να υιοθετήσουμε ένα νέο στυλ διαλόγου που δεν μπορεί να είναι οι φασίστες απ' τη μια και οι προδότες απ' την άλλη. Ναι, νομίζω σε αυτό το τελευταίο θα συμφωνήσουν όλοι, διότι ο καθένας έχει δικαίωμα να υποστηρίζει την άποψή του και να την υποστηρίζει χωρίς να υφίσταται επιθετικούς προσδιορισμούς, απειλές, ύβρις, προπυλακισμούς και οτιδήποτε άλλο. Για την υποστηρίζει ζωηρά. Mm-hmm. Δεν είμαι ο τύπος του Δανού, αν θέλετε, ή του Σκανδιναβού, ναι, που όχι με άρα, ένταση. Να υποθέσω. Δεν λέω με πάθος, αλλά άλλο αυτό, άλλο να αποκαλείς το συνομιλητή σου προδότη, εφιάλτη ή εν πάση περιπτώσει φασίστα, επειδή διαφωνεί. Άρα να υποθέσω ότι διαφωνείτε και με τη λογική αυτή που λέει ότι όσοι υπέγραψαν το κείμενο αυτό είναι ΣΥΡΙΖΕΙ.
Εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, ας ξεκινήσω από τον εαυτό μου. Ναι, μα γι' αυτό το ρωτώ, γι' αυτό το λέω. Κοιτάξτε, αλλά από την άλλη ενοχλούμε να πρέπει να κάνω κάθε εβδομάδα δήλωση πολιτικών φρονημάτων. Έτσι, γιατί στο τέλος ξέρετε, μπορεί να μια κάθε εβδομάδα αν δημιουργεί και ένα θέμα αξιοπρέπεια στους ανθρώπους, στο τέλος θα με κάνουν ΣΥΡΙΖΑ με το ζόρι. ναι, γιατί δεν γίνεται κάθε εβδομάδα όταν λες αυτό συμφωνώ, σε αυτό διαφωνώ. Ναι. Συμφωνώ με τη θέση της κυβέρνησης στο μακεδονικό ζήτημα, στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Mm-hmm. Συμφωνώ. Συμφωνούσα σε αυτή τη γραμμή 27 χρόνια. Συμφωνούσα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη όταν το πρωτοέβαλε το θέμα αυτό. Και κάτι τελευταίο και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Πείτε μας λίγο τη διαδικασία, γιατί υπάρχει μία ομίχλη, ιδίως μετά τα τρία ονόματα που είπαν ότι εμείς δεν βάλαμε την υπογραφή μας και την είδαν ξαφνικά. Πώς έγινε με τη δική σας περίπτωση και πώς λειτουργεί όλο αυτό το κομμάτι της συλλογής υπογραφών. Δηλαδή, εσάς πώς σας προσέγγισαν. Μου έστειλε ένας συνάδελφός μου το κείμενο και είπε γίνεται συλλογή υπογραφών στη βάση αυτό. Είναι μια πολύ συνηθισμένη διαδικασία. Ναι, ναι, προφανώς είναι συνηθισμένη. Απλά τώρα επειδή υπήρξαν οι τρεις διαψεύσεις γι' αυτό. Ναι. Μέσα στο χώρο αυτό που θα με τρία έννοια, καλλιτέχνες, διανοούμενοι, άνθρωποι του πνεύματος, η συλλογή υπογραφών είναι μια συνήθεια δεκαετιών, δεν ξέρω πόσο χρήσιμη πάντα, έτσι μην γελιόμαστε, δεν, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μια έννοια υποστήριξης μιας νόμης. Λοιπόν, με πάρα πολύ φυσικό τρόπο μου έστειλαν το κείμενο ένα συνάδελφος, συμφωνώ με το κείμενο, σας είπα την απόψη μου και το υπογράψα. Μάλιστα. Ποτέ, δεν είδα καν ποιος άλλος. Ναι, προφανώς. Τη δική σας δημόσια θέση θέλατε να τονίσετε. Τώρα, τι συνέβη με τους άλλους ανθρώπους, τους τρεις που... Εντάξει, είναι αρκετά μην τραφούμε και όλα τα πράγματα. Έχει συμβεί στο παρελθόν σε τέτοιες διαδικασίες. Όχι, εγώ τη δική σας θέση. Για τους άλλους δεν έχετε κανένα λόγο εσείς να... Μια πολύ ξεκάθαρη περίπτωση συμφωνίας. Ένα κείμενο και διάθεση δική μου να υπογραμμίσω την υποστήριξη για το κείμενο. Έτσι. Δηλαδή, γνωρίζω πολύ καλά, δεν είμαι αφελής πολιτική επιστήμη, διδάσκω. Γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτό το κείμενο είναι ένα κείμενο, αν θέλετε, σε εισαγωγικά ημίφυλο κυβερνητικό, υπό την έννοια ότι αυτή είναι μια θέση που προωθεί η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, θυμάστε. Άρα, μέσα στο πολιτικό παιχνίδι, ναι, αλλά θέλω να δείξω ότι μπορούμε. Και αυτό είναι μέρος ενός πολιτικού πολιτισμού που πρέπει να προχωρήσουμε. Να λέμε όταν συμφωνούμε, συμφωνούμε και όταν διαφωνούμε. Και εγώ κρατώ αυτό που είπατε και με αυτό θα ολοκληρώσουμε, ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να διατυπώνει την άποψή του, είτε είναι με το ναι, είτε είναι με το όχι, σε οποιοδήποτε θέμα, να τη διατυπώνει και με ένταση και με πίστη, αλλά να έχει το δικαίωμα να τη διατυπώσει. Διότι δεν γίνεται να έχουν το δικαίωμα μόνο η μεν ή μόνο η δε. Αυτό είναι αυτονόητο, κύριε Τάκη. Και αν μου επιτρέπετε πάνω σε αυτό, θα είναι πολύ άσχημο για τη χώρα μας αν το αυτονόητο πάψει να είναι αυτονόητο. Ναι. Αλλά θα θυμηθώ τώρα, το λέω και άλλες φορές, μία φράση που μου είπε η Λιάνα Κανέλη όταν ξεκινούσαμε μαζί τη δημοσιογραφία, ότι μία από τις μεγαλύτερες παγίδες της ζωής σε αυτή τη ζωή είναι η παγίδα του αυτονόητου. Και νομίζω ότι κάθε φορά θα πρέπει να επισημαίνουμε και το αυτονόητο. Έχετε, γιατί για πολλούς το αυτονόητο δεν είναι αυτονόητο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και ίσως πρέπει να επισημαίνετε ακριβώς για να το κρατάμε ως αυτονόητο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας, κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Γεια σας.